Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, η ώρα είναι 10.37 Είστε στον Star FM, είστε στην εκπομπή Radio Forum και είμαστε έτοιμοι τώρα να υποδεχθούμε τον νυν δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο δήμαρχο Λοκρόν, τον κύριο Θανάσα Ζεγκετέ. Καλώ ήρθατε, καλημέρα. Καλώς σας βρήκα κυρία Τζατζαλή και εσάς και τους ακροατές σας στο φιλόξενο σταθμό σας. Σας έχει επηρεάσει ο μοντός καιρός ή είστε κουρασμένος. Θα έλεγα ότι με έχουν επηρεάσει οι ομιλίες γιατί αυτό το οποίο πάντα συμβαίνει όταν δίνουμε πραγματικά έναν αγώνα είναι να κορυφώνουμε στο τέλος και αυτό mm. φαίνεται και στην προσπάθεια και εμένα και των συνεργατών μου αλλά πάνω από όλο αυτό που μετράει είναι να μπορέσουμε να μεταφέρουμε στον πολίτη όλα αυτά τα οποία έγιναν mm. τέσσερα χρόνια τα οποία ήταν τέσσερα χρόνια προσπάθειας δημιουργίας έγιναν μέσα από πραγματικά σκληρό αγώνα και ο αγώνας αυτός έρχεται σήμερα να αναφερθεί στους πολίτες, να εξηγηθεί, να γίνει κατανοητός, να καταλάβει ο κάθε πολίτης τι ακριβώς κάναμε. Δεν τα βρήκαμε εύκολα, δεν τα βρήκαμε στρωμένα. Αναλάβαμε έναν Δήμο με πολλά οικονομικά προβλήματα, χωρίς ταμιακά διαθέσιμα, με αρρύθμιστες υποχρεώσεις, με πολλά ανεξόφλητα τιμολόγια, με καταστάσεις δικαστικών αποφάσεων οι οποίες εκκρεμούσαν και τις οποίες ο Δήμος είχε οφειλές στο παρελθόν. Βάλαμε μία σειρά στα οικονομικά. Μπορέσαμε ουσιαστικά να στρώσουμε τον Δήμο προκειμένου να λειτουργεί σωστά. Φανταστείτε ότι στο ίδιο το κτηματολόγιο δεν είχαν καταχωρηθεί τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου. Φανταστείτε ότι ο στόλος οχημάτων ήταν παραμελημένος και δυστυχώς πολλαπλά προβλήματα. Αυτοκίνητα, πορματοφόρα κόβονταν στο κταίο γιατί δεν είχαν συντήρηση. Φροντίσαμε να οργανώσουμε πάρα πολλού τομεί. Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικέ υπηρεσίε στο Δήμο. Δεν μπορούσε να πληρώσει μέσω συστήματο πώ ή μέσω τραπέζη τις υποχρεώσεις του Δήμου δεν υπήρχε ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων δεν υπήρχε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα πράγματα τα οποία υπήρχαν αλλού από χρόνια εμείς δυστυχώς δεν τα είχαμε κάνει και τα κάναμε όπω αντιμετωπίσαμε και θέματα που έχουν κάνει με κυβερνοεπιθέσει, όπω και γενικότερα φροντίσαμε να ενταχθεί ο Δήμο μα σε πολλά προγράμματα χρηματοδότηση. Φανταστείτε ότι εξασφαλίσαμε 80 εκατομμύρια ευρώ, περισσότερα παρά ποτέ. Ο Δήμο Λοκρόν αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο τεχνικό πρόγραμμα. Προχωράμε με τρόπο τέτοιο που διασφαλίζουμε ότι τα χρόνια που πέρασαν αξιοποιήθηκαν σωστά τα προγράμματα που υπήρχαν, οι μελέτες οι οποίες έγιναν και ήδη έχουν υλοποιηθεί σε πολλούς τομείς σημαντικά έργα. Προχωράμε αυτή τη στιγμή με νέες δημοπρατήσεις και ήδη παραδίδουμε έργα. Ο πολίτης μπορεί να δει τη διαφορά, μπορεί να δει στην καθημερινότητά του έργα τα οποία υλοποιήθηκαν εγκαταστήσαμε σύστημα τηλεμετρίας για όλους προκειμένου να μπορούμε να βλέπουμε ακριβώς τις βλάβες που έχουμε στο δίκτυο mm. ίδρυψης. Άρα, άρα οι αντίπαλοι σα που παρουσιάζουν μια εντελώ διαφορετική εικόνα, έτσι, γιατί είναι και, διεξάγεται και σε αρκετά υψηλού τόνους και μου έχει κάνει εντύπωση και στο δικό σας Δήμο η προεκλογική αντιπαράθεση σε ανεβασμένους τόνους, με βαριές καταγγελίες, με έτσι, έντονους χαρακτηρισμούς. Σα ασκείται σκληρή κριτική, ότι δεν υπάρχει εδώ, ότι. Όχι, έχει... ο ζωηρός. Δεν υπάρχει. Αρκετοί Δήμοι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει εκεί έξω. Ε, τα έχετε ακούσει, ότι έχετε εγκαταλείψει τι παραλίε, ότι δεν υπάρχει αγροτικό δίκτυο. Γιατί παρουσιάζουν μια εντελώ διαφορετική εικόνα οι αντίπαλοι σα. Ε, στο Δήμο Ολοκρών, αυτό το οποίο έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι έγινε στο παρελθόν. Και μπήκαν, όπω είπα και πριν, τα πράγματα σε σειρά. Ο πολίτη είδε στην καθημερινότητά του τη διαφορά. Ωστόσο, ο πρώην δήμαρχο, ο οποίο έχει 9 χρόνια θητεία, υπάρχει μέτρο σύγκριση. Μπορούμε να συγκριθούμε και ο πολίτη να δει αυτό το οποίο βγαίνει και λέει και λυπάμαι που το λέει ότι είχαν ετοιμάσει έργα τα οποία δεν έκαναν. Δηλαδή, σε 9 χρόνια δεν μπόρεσε η προηγούμενη δημοτική αρχή να κάνει έργα και έρχεται να πει ότι τα έργα τα οποία έκανε η σημερινή δημοτική αρχή είναι δικά τη. Και ρωτώ το εξή: Με τι, με του άδειου φακέλου που βρήκαμε στα Υπουργεία με πρωτόκολλα τα οποία υπήρχαν χωρί μελέτε και τρέξαμε για να προλάβουμε να οριμάσουμε τα έργα, να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε φακέλου και πραγματικά να είμαστε σε πληρότητα που έπρεπε για να αξιολογηθούμε. Άρα, εσεί δεν θα αφήσετε πίσω σα καμένη γη, αν χάσετε Εμείς Αφήνετε όχι μόνο ένα δεν αφήσαμε δήμο νοικοκυρεμένο. Γη, αλλά πρέπει να σα πω ότι τα τέσσερα χρόνια που ήμασταν. Δεν υπάρχει τίποτα αρρύθμιστο, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να εκρεμεί. Καμία δικαστική εκκρεμότητα κατά της Δημοτικής Αρχής για μη πληρωμένες οφειλές για αυτά τα τέσσερα χρόνια, εμείς όχι μόνο δεν θα αφήσουμε κρεμότητε, αλλά αναλάβαμε ένα χάος το οποίο το συμμαζέψαμε και αυτή τη στιγμή αφήνουμε για την επόμενη περίοδο μια πρίκα. Και ποια είναι αυτή η πρίκα, το τεχνικό πρόγραμμα που προανέφερα. Μεγάλα έργα όπως ο βιολογικός αταλάντης που δημοπρατήθηκε, ολοκληρώθηκε η και ξεκινάει η η αποχέτευση αταλάντης λιβανατών και Αρκίτσα, ο βιολογικό και η αποχέτευση Μαρτίνου και η αποχέτευση Λάριμνα, η κατασκευή εξωτερικών δικτύων ίδρυυση σε πάρα, πάρα πολλά χωριά και νέε δεξαμενέ, το κομμάτι που έχει να κάνει με αγροτική οδοποιία ενό εκατομμύριου ευρώ, αντικαταστάσεις δικτύου ίδρευσης όπως το Μαρτίνο 2 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά μιλάμε για έργα τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή δημοπρατηθεί και πρόκειται να γίνουν, τα οποία ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία ο πολίτης θα τα δει μπροστά του. Όλα αυτά δεν είναι λόγια όπως ήταν στο παρελθόν ότι θα γίνουν. Αυτά όλα έχουν δρομολογηθεί. Είναι εγκεκριμένα, είναι από κάθε άποψη έργα τα οποία θα υλοποιηθούν γιατί υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις, υπάρχουν οι δημοπρατήσεις, υπάρχουν οι αναθέσεις. Και όλο αυτό δεν έγινε νομοτελειακά ή απλά. Mm -hmm. Έγινε μέσα από μια σκληρή προσπάθεια. Και θέλω εδώ να ευχαριστήσω και τους ερετούς συνεργάτες μου, αλλά και τους πυρησιακούς παράγοντες και όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες με τους οποίους οριμάσαμε, προσπαθήσαμε και αγωνιστήκαμε. Τα κάναμε όλα, όχι. Γι' αυτό ακριβώ ζητάμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε. Θα μπορούσε κανεί να πει ότι έπρεπε να υπήρχε ένα μαγικό ραβδί και να τελειώσουν όλα μόνο Α μην ξεχνάμε όμω, υπό ποιε συνθήκε εργαστήκαμε. Δύο χρόνια πανδημία, με σοβαρά προβλήματα, φυσικέ καταστροφέ, πλημμυρικά φαινόμενα, φωτιέ, αντεπεξήλθαμε, χιόνια. Αυτό τι δείχνει Άρα ότι έχουμε την Άρα η επόμενη θητεία θα είναι και αυτή που θα, 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 θα σας δώσει την ευκαιρία να αφήσετε τη σφραγίδα σας και να μεταμορφώσετε το Δήμο Λοκρών. Ένας Δήμος είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Λύνεις κάποια προβλήματα, κάποια καινούργια εμφανίζονται. Και αυτό γιατί το λέω. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση στην αυτοδιοίκηση να λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι θα πρέπει να λύνουμε περισσότερα από αυτά που δημιουργούνται και από αυτά που παραλάβαμε εμείς λύσαμε περισσότερα από αυτά που βρήκαμε, αποκαταστήσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το οδικό δίκτυο που ήταν κατεστραμμένο σε πάρα πολλά σημεία σε όλο το Δημολοκρόν. Πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε οι δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Λοκρόν έχει ένα από τα πιο σύγχρονα οδικά και ασφαλή δίκτυα στην Φθιώτιδα. Και αυτό έγινε με σκληρή προσπάθεια και η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται, είναι αδιάκοπη και όλα αυτά δεν έγιναν όπως γινόντουσαν στο παρελθόν με λακκούβες να έχουν μείνει παντού. Εμείς αυτό το οποίο κάναμε ήταν ότι κλείσαμε χιλιάδες λακκούβες. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να στρώσουμε χι, χιλιόμετρα νέων δρόμων. Και όλο αυτό μέσα από έναν αγώνα. Έναν αγώνα που πάνω απ' όλα στόχευε το αυτονόητο. Και ποιο ήταν το αυτονόητο. Υψηλότερο υψηλότερη επίπεδο υπηρεσία για τον πολίτη. Γιατί θα μπορεί ο πολίτη δικαίω να διαμαρτυρηθεί, να πει το παράπονό του. Μέσα όμω από όλη αυτή την πορεία το ζητούμενο είναι εμεί τι αφήνουμε ω παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά, για τη νέα γενιά, για του ανθρώπου οι οποίοι είναι το μέλλον τη πατρίδα μα. Γιατί εμεί, αν κάνουμε κάτι, το κάνουμε καλά και το κάνουμε πάνω απ' όλα γιατί εργαζόμαστε σκληρά. Δεν ήρθαμε για να πάρουμε, ήρθαμε για να δώσουμε. Επιστρέψαμε πολύ γρήγορα κυρίε και κύριοι φίλες και φίλοι στη συζήτησή μας με τον νυν δήμαρχο Λοκρόν και εκ νέου υποψήφιο. Στο στούντιο του Star FM σήμερα συζητάμε το όραμά του με τον κύριο Θανάση Ζεκεντέ και τον ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, θα σα κάνω τώρα μια ερώτηση. Επειδή είχαμε άψογη συνεργασία τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια και το έχουμε συζητήσει κάτι ιδιαίτερα ανάμεσα στα δελτία. Επειδή γνωρίζω λοιπόν την απάντησή σα, εγώ θα σα δώσω την ευκαιρία να την πείτε και στον κόσμο που σα ακούει. Είσαστε ένα πολύ νέο άνθρωπο. Οικονομολόγο, με ένα βαρύ βιογραφικό όταν σα συναντάει κάποιο, απορεί γιατί ο Θανάζη Ζεκεντέ θέλει να μείνει στην επαρχία. Γιατί θέλει να παλεύει για ένα τόσο μικρό Δήμο. Θα μπορούσατε να ζείτε οπουδήποτε. Οι προσωπικέ ερωτήσει πάντα είναι και οι πιο δύσκολες να ξέρετε, γιατί έχουν να κάνουν με την ανάγκη να εξωτερικεύσει πολλέ φορέ την αγάπη σου για έναν τόπο. Δεν ήταν ούτε εύκολη ούτε απλή η απόφαση τέσσερα χρόνια πριν να αφήσω μια καριέρα και μια ζωή 23 ετών στην Αθήνα. Και για μένα ήταν κάτι το οποίο ήταν διαφορετικό. Ωστόσο δεν μπορώ να σας κρύψω ότι οι άνθρωποι από την περιοχή με παρακίνησαν, μου ζήτησαν να βοηθήσω γιατί θεωρούσαν ότι ο τόπος αυτός είχε μείνει πίσω. Δεν μπορώ να πω ότι πήρα άμεσα και εύκολα την απόφαση. Η απόφαση αυτή για μένα ήταν απόφαση ζωής. Από τη στιγμή όμως που την πήρα, την υπηρέτησα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θεωρώ ότι είμαστε οι επιλογές μας, είμαστε οι αποφάσεις μας και το αίσθημα προσφορά το οποίο με διακατέχει από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου δεν μου άφησε ποτέ το περιθώριο να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο επέλεξα. Θα έλεγα μάλιστα ότι πολλές φορές είναι δύσκολο όταν έχεις μια διαφορετική κουλτούρα και νοοτροπία να ενσωματωθείς αλλά το ζητούμενο είναι να έχει την πεποίθηση ότι κάνει το σωστό. Και αυτό το οποίο δεν έλειψε ποτέ από τη σκέψη μου και τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκαν οι αποφάσεις από μένα και τους συνεργάτες μου ήταν η αίσθηση της δικαιοσύνης και του σωστού. Δεν υπάρχουν στην αυτοδιοίκηση δυστυχώς οι πόροι που θα έπρεπε. Τα προβλήματα είναι δυσανάλογα πολλά και δυστυχώς η κεντρική εξουσία δεν έχει δώσει εκτός από τις αρμοδιότητες και τους αναλογούντες πόρους. Οπότε, αυτό το οποίο χρειάζεται πολλέ φορέ είναι να κάνει ιεράρχηση, mm -hmm. προτεραιοποίηση δηλαδή των αναγκών τη οποία έχει και εκεί κάποιο θα στεναχωρήσει. Το ζητούμενο δεν είναι αν κάνει ή δεν κάνει τα πάντα. Το ζητούμενο είναι να τα κάνει με μια σειρά τέτοια που να δείχνει ότι ενδιαφέρεσαι, ότι προσπαθεί. Και για μένα λοιπόν αυτό το οποίο έκανα αυτά τα χρόνια σε προσωπικό επίπεδο μια και ερώτησαν προσωπική ήταν ότι θυσίασα οτιδήποτε άλλο για να υπηρετήσω την βούληση των πολιτών οι οποίοι μου έκαναν τη μεγάλη τιμή το 2019 να μου εμπιστευτούν ειδικά στο δεύτερο γύρο το μεγαλύτερο ποσοστό το 63% στη Τερά Ελλάδα. Αυτή ήταν η δέσμευση και η εντολή την οποία πήρα και θεωρώ ότι στο βαθμό που μπορούσα έκανα τα πάντα θα μπορούσε κάποιο να πει να γίνουν και άλλα. Προφανώ θα μπορούσε να γίνουν και άλλα αν ο Δήμο είχε περισσότερου πόρου, περισσότερε δυνατότητε, λιγότερε φυσικέ καταστροφέ, μικρότερη την πανδημία, λιγότερα τα οικονομικά προβλήματα. Άρα Με τα μέσα που δισαρεστήσα... είχαμε, κάναμε το καλύτερο. Άρα, σε όσου δυσαρεστήσατε, ε, σε όσου ίσω ήταν μαζί σα την προηγούμενη αναμέτρηση και τώρα σκέφτονται τι τελευταίε ώρε να πράξουν διαφορετικά, σε αυτού τι έχετε να πείτε στις εκλογές και ειδικά τις αυτοδιοικητικές υπάρχει κινητικότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την διαφορετική προσέγγιση. Όπως επίσης, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πάρα πάρα πολλούς υποψηφίου. Φανταστείτε, ότι στο Δήμο το δικό μας, το Δήμο Κρόν, ένα στου 40 είναι υποψήφιο. <laughs> αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει. <laughs> αυτό πάλι είναι απίστευτο. Με, ε, ε, υπάρχει σ, ε, σε αυτή την αναμέτρηση ε, τόσο μεγάλος αριθμός υποψηφίων. Έβλεπα παραδείγματο χάρη στην Κρήτη ένα ψηφοδέλτιο, είναι 94 εκατοστά. Σε, σε 94 εκατοστά ψηφοδέλτιο, ούτε να βρει το, το συγγενή σου να του βάλει σταυρό δεν μπορεί. Είναι ένα θέμα αυτό. Είναι απίστευτο ότι ο συνδυασμό Λοκρίδα για όλου, του οποίου είμαι επικεφαλής αριθμεί 150 καταξιωμένα αξιόλογα άτομα. Την προηγούμενη φορά εκλέχθηκα δήμαρχος με 72. Η αλλαγή του εκλογικού νόμου και η απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των υποψηφίων θεωρώ ότι εγκυμονεί κινδύνους γιατί πολλές φορές δεν επιλέγουμε απαραίτητα τους καλύτερους αλλά επιλέγουμε αυτούς οι οποίοι θεωρούμε ότι έχουμε συγγενική ή άλλη σχέση. Ωστόσο η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να μπλέξει με τις προσωπικές σχέσεις και επαφές θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι εκλέγουμε δήμαρχο και δημοτική αρχή και τους καταλληλότερους για κάθε θέση. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, αυτό το οποίο εμείς σαν δημοτική αρχή προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να πείσουμε ότι είμαστε ικανοί και αποτελεσματικοί και αυτά που λέμε είναι υλοποιήσιμα. Είναι εύκολο για κάποιον συνδυασμό ο οποίος ξέρει ότι δεν θα κερδίσει να υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες. Αυτό είναι για μένα λαϊκισμός εμείς δεν θα πέσουμε σε αυτό το επίπεδο για τον απλό λόγο ότι όπως και την προηγούμενη χρονιά, την προηγούμενη φορά, πριν τέσσερα χρόνια, δεν μπήκαμε στη διαδικασία να υποσχεθούμε τα πάντα στους πάντες παρά μόνο ένα πράγμα, σκληρή δουλειά. Το ίδιο υποσχόμαστε και τώρα. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε τα πάντα στους πάντες γιατί δεν υπάρχουν ούτε μαγικά ραβιά, ούτε μαγικές λύσεις. Υπάρχει όμως η δυνατότητα της γνώσης, η δυνατότητα της αφοσίωσης, η δυνατότητα της επιμονής και της υπομονής για να προσφέρουμε. Δεν είμαστε, Κάποιος ούτε ανεπάγγελτοι, δεν είμαστε ούτε ούτε πρόσκαιροι. Έχουμε ονοματεπώνυμο, έχουμε πορεία και ο καθένας μπορεί να μας αξιολογήσει. Οι τομεί που μα προβληματίζουν mm -hmm. είναι πολλοί. Δηλαδή, του χάρη η πολιτική προστασία. Επειδή μα έχει απασχολήσει και έχει αλλάξει και την ατζέντα, έχω την αίσθηση. Η κλιματική η αλλαγή, η κλιματική κυρία Τζατζαλή, είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εδώ. Εμεί είχαμε κάνει πρόσφατα από κοινού με την ε, ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, μία ημερίδα στην Αταλάντη, αναφορικά με την κλιματική αλλαγή. Σαν Δήμο, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην πρόληψη. Γι' αυτό ακριβώ στη διάρκεια τη θητεία μου έγιναν κάποια σημαντικά έργα και προμήθειε Προκειμένου να περιορίσουμε τα προβλήματα. Και τι θέλω να εξηγήσω ειδικότερα. Κάναμε σημαντικά αντιδιαβρωτικά έργα στο περιαστικό δάσο τη Αταλάντη για να μειώσουμε πλημμυρικά φαινόμενα από το βουνό. Κάναμε έναν πλήρη καθαρισμό και αποψήλωση σε σημεία που υπήρχε επικίνδυνοτητα σε όλο το περιαστικό δάσο, αλλά και σε όλα τα άλλα περιαστικά δάση που υπάρχουν όπω του Μαρτίνου και σε σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα κοντά σε κακικίε. Φροντίσαμε να κάνουμε ένα ευρύ κομμάτι έργων σε αντιπλημμυρικά με κατασκευή νέων αγωγών ομβρίων και σχαρών προκειμένου να περιορίσουμε τα προβλήματα με λιμνάζοντα νερά μέσα στους οικισμούς του Δήμου μας. Παράλληλα, κάναμε την προμήθεια ενό καινούριου πυροσβεστικού και ενό καινούριου εκχιονιστικού που δεν είχε ο Δήμο μα, προκειμένου να είμαστε άμεση και να συνδράμουμε τι υπηρεσίε που απαιτείται mm. όταν υπάρχουν προβλήματα. Είναι θωρακισμένο λοιπόν ο Δήμο Λοκρόν. 100, 100%. ότι ο Δήμο στιγμή... ότι ίσω ίσως επειδή οι Δήμαρχοι έχουν βρεθεί απολογούμενοι το τελευταίο διάστημα έτσι, και, και βλέπουμε και ότι και το κεντρικό κράτο πετάει το μπαλάκι στους Δήμους για τις τελευταίες καταστροφές και για τις φωτιές. Βγήκε ο κ. Πέτσας, είπε ότι πήρατε ένα τεράστιο ποσό και ότι οι δήμαρχοι δεν καθάρισαν, δεν έκαναν αντιπυρικές και δεν έκαναν τα έργα που έπρεπε για την αντιπυρική προστασία. Και τώρα το βλέπουμε, έτσι, δηλαδή έχετε φοβηθεί ποτέ αυτές τις μέρες ότι μη βρεθώ στη θέση του Μπέου. Είπα και πιο πριν ότι οι Δήμοι έχουν πάρει πολλές αρμοδιότητες, ενώ οι πόροι που έχουν πάρει δεν είναι ανάλογοι. Mm. Για να κάνει έργα πρόληψη στην έκταση που απαιτείται για να πει ότι είσαι προετοιμασμένο σε κάθε καιρικό φαινόμενο, όχι δεν είμαστε. Και το λέω με ειλικρίνεια mm -hmm. γιατί δεν υπάρχουν και οι πόροι. Αυτό όμω που είμαστε, πολύ καλύτερα από ότι ήμασταν πριν κάποια χρόνια. Και γιατί το λέω αυτό, Γιατί επενδύσαμε στο κομμάτι αυτό. Ξέρετε, τα έργα αυτά δεν φέρνουν πολλού ψήφου. Κανένα δεν θα δει του καθαρισμού που θα γίνουν σε ένα δάσο, κανένα δεν θα δει. Τι εσχάρε ομβρίων που θα φτιαχτούν. Το αντίθετο, μάλιστα, για τα αυτοκίνητα είναι και πρόβλημα, γιατί μερικέ φορέ μπορεί να χτυπάνε και να υπάρχει όχληση. Εμά όμω, αυτά τα έργα ήταν τα πρώτα που κάναμε. Ήταν τα πρώτα στα οποία δώσαμε έμφαση και τα κάναμε πολύ νωρί, γιατί βλέπαμε τα προβλήματα που υπήρχαν. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ο Δήμο Ολοκρών είχε τα λιγότερα προβλήματα από την πρόσφατη κακοκαιρία, γιατί όλα αυτά τα έργα που κάναμε λειτουργήσαν φάνηκαν στην πράξη τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας. Οι επενδύσεις οι οποίες έγιναν έπιασαν τόπο. Αλλά θέλω να πω για το εξής. Σήμερα έχουμε ξεκινήσει να καθαρίζουμε τι παραλίε στο Δήμο Ολοκρόν, οι οποίε επιβαρύνθηκαν πάρα πολύ στο παραλιακό του μέτωπο από φερτά υλικά τα οποία ήρθαν από την Εύβοια. Μιλάμε για ξύλα από τι φωτιέ, μιλάμε για σκουπίδια. Όλα αυτά προέρχονται από ρέματα. Ρέματα τα οποία δεν ήταν η δική μα περιοχή, ήταν από την απέναντι που αντιμετώπισε το μεγάλο πρόβλημα. Και αναρωτιέμαι πολλέ φορέ, μπορεί μόνο το Δήμο να τα κάνει όλα. Μήπω και οι πολίτε πρέπει να ξανασκεφτούν ότι δεν πρέπει να ρίχνουν και να μπαζώνουν σκουπίδια στα και μπάζα στα ρέματα. Μήπως και οι πολίτες πρέπει να ξανασκεφτούν ότι δεν πρέπει να βάζουν φωτιές για να κάψουν χόρτα σε περιόδους που δεν πρέπει, γιατί οι περισσότερες φωτιές οι οποίες έχουν ξεκινήσει στο ναι. Δήμο μας είναι, είναι θέμα από νοτροπίας. ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Ναι. είναι θέμα νοοτροπίας, αλλά κάποιο πρέπει να βοηθήσει αυτόν τον κόσμο να αλλάξει αυτή την νοοτροπία, έτσι, να τον Ο κόσμος υποεκτιμάται Να τον... Ναι. Πολλέ φορέ φορές θεωρεί ότι είναι όλα ελεγχόμενα και ότι εντάξει δεν επηρεάζει. Δυστυχώς οτιδήποτε κάνουμε στη φύση το βρίσκουμε μπροστά μας. Ο άνθρωπος είναι ίσως αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον πλανήτη. Και δεν το λέω αυτό με την έννοια του να κακίσω κάποιον. Το λέω ότι πρέπει να βοηθήσουμε όλοι και απευθύνομαι κυρίως στη νέα γενιά αυτή που είναι το μέλλον της πατρίδας μας γιατί από εκεί και μόνο μπορούμε να ελπίζουμε ένα καλύτερο μέλλον ότι πρέπει την κακή νοοτροπία του παρελθόντος και τα λάθη του παρελθόντος να τα ανασκευάσουμε. Προχωράμε παραδείγματο χάρη πολύ σημαντικά στην ανακύκλωση. Έχουμε βάλει κοντέινερ ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, ρούχων. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να καταλήγουν τα ψυγεία, τα παλιά ψυγεία και οι παλιέ κουζίνε στα ρέματα. Να. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα πλέον πριν κάποια χρόνια, ναι, θα μπορούσε κάποιο πολίτη να πει και πού θα τα πάω. Τώρα υπάρχουν όλα τα μέσα και όλοι οι τρόποι να συγκεντρωθούν. Καλό είναι λοιπόν να αξιοποιήσουμε τι δυνατότητε που ο Δήμο πια προσφέρει να. και να μην αφήνουμε τα πράγματα εκεί που δεν πρέπει. Μα μένει ένα λεπτάκι να σα δώσω την ευκαιρία να αναφερθείτε στι ομιλίε που έχετε προγραμματίσει. Είπαμε, χθε ήσασταν στη Λάριμνα, έτσι. Χθε ήμασταν στην Αρκίτσα, σήμερα mm -hmm. είμαστε στη Λάριμνα και στο Α, Μαρτίνο. Mm -hmm. 6,5 ώρα στη Λάριμνα, 8 η ώρα στο Μαρτίνο αύριο στι Λιβανάτε 7.30, mm -hmm. το ίδιο στη Μαλαισίνα, στην πλατεία τη Μαλαισίνα την 5η και κλείνουμε τι προεκλογικέ μα ομιλίε με τη μεγάλη προεκλογική μα ομιλία στην Αταλάντη, στην πλατεία τη Αταλάντη, στην Παρασκευή στι 8 η ώρα, όπου καλούμε όλου του πολίτε να έρθουν προκειμένου να ακούσουν τον απολογισμό μας, αλλά και τον προγραμματισμό μας για μια πενταετία που ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα είναι πενταετία δημιουργίας για το Δήμο Λοκρών, θα είναι μια πενταετία πολύ καλύτερη που θα θέσει τις βάσεις και για την ανάπτυξη και για την προοπτική και για την ποιότητα ζωής που είναι το ζητούμενο για τον πολίτη. Να σας το ευχηθώ και να κάνετε και φωνία θα χρειαστεί μετά από αυτές τις ομιλίες. Ήδη η φωνή σας έχει ταλαιπωρηθεί, την ακούμε ταλαιπωρημένη νο, νομίζω κύριε Νομίζω ότι οι θυσίε αξίζουν <laughs> προ το στόχο που είναι σημαντικός. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι θα χρειαστεί και νέος κύκλος ομιλιών. Για, δεύτερο, για τον δεύτερο γύρο. Εμεί είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τον πρώτο γύρο. Θεωρούμε ότι θα είμαστε οι νικητέ. Οι πολίτε θα αποφασίσουν αν θα χρειαστεί και δεύτερο ή όχι γύρος. Είτε στον πρώτο είτε στο δεύτερο, είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την νίκη μα. Θα επιδιώξετε συμμαχίε στο δεύτερο γύρο. Θεωρώ ότι οι πολίτε δεν είναι πρόβατα. Θεωρώ ότι οι πολίτε έχουν ιδεία βούληση εμπιστεύομαι την κρίση τους και απευθύνομαι πρωτίστως στους πολίτες και όχι σε μηχανογραφίες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά. Αφωνία κύριε και δεν μέχρι το βράδυ, μέχρι την ομιλία σας. Να είστε καλά. <laughs> Καλή δύναμη.